Μια επαναστατική για τα ελληνικά δεδομένα μέθοδος αρχίζει δειλά να εφαρμόζεται στον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη. 6 ομάδες παραγωγών που ακολουθούν τα βήματα της τεχνολογίας και τα αξιοποιούν προς όφελος των καλλιεργειών μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη των ελαιώνων. Ο παραγωγός λαμβάνει στο κινητό του ένα SMS για το χρόνο που πρέπει να ποτίσει τις ελιές του και με τι ποσότητα πρέπει να ποτίσει. Το σύστημα άρδευσης ακριβίας εφαρμόζεται σε ομάδες παραγωγών στην περιοχή του Ηρακλείου, του Λασιθίου και του Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για το αποτέλεσμα πολλών ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι θα γίνει η εξοικονόμηση νερού, όταν τα αποτελέσματα της έρευνας εφαρμοστούν στο χωράφι. Στις καλλιέργειες που εφαρμόζουν το σύστημα, είτε είναι εγκατεστημένος μετεωρολογικός σταθμός, είτε λαμβάνονται δεδομένα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όλα τα στοιχεία που αφορούν στις συνθήκες και στις ανάγκες της καλλιέργειας συλλέγονται σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, επεξεργάζονται και έτσι υπολογίζονται αναώρα οι ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό. Σε όλους τους παραγωγούς υπάρχει μια ανάλυση εδάφους, επομένως γνωρίζομαι το τι νερό μπορεί να συγκρατήσει το έδαφος του ελαιώνα. Γνωρίζομαι το σύστημα άρδευση με το οποίο ποτίζεται, την ποιότητα του νερού, τη διαθεσιμότητα του νερού, το στάδιο ανάπτυξης. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής της λεγόμενης ελληματικής άρδευσης όταν διανύουμε περίοδο λειψιδρίας. Στόχος των ερευνητών που παρουσίασαν την εφαρμογή στο πλαίσιο ημερίδας του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων είναι η εξέλιξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ώστε ο παραγωγός να μπορεί μέσα από το κινητό του τηλέφωνο να δίνει εντολή για την άρδευση της καλλιέργειάς του.